Γέροντα, εδώ και ένα χρόνο οι εκκλησίες είναι κλειστές ή λειτουργούν με περιορισμούς. Ο κόσμος δεν μπορεί να συμμετέχει στα ιερά μυστήρια, στις λειτουργίες, με αποφάσεις της ελληνικής πολιτείας. Γνωρίζοντας όμως ως χριστιανοί ότι όπως και αυτό το γεγονός, όπως και τα πάντα, τα επιτρέπει ο Θεός για κάποιο λόγο. Ποια εξήγηση μπορούμε να δώσουμε, γιατί συμβαίνει αυτό, ποια πρέπει να είναι η στάση της Εκκλησίας, ποια πρέπει να είναι η στάση των ποιμένων μας? Ακόμα και οι ποιμένες, και όσοι είναι ποιμένες πραγματικοί, γιατί ο Θεός γνωρίζει ποιος είναι ο πραγματικός ποιμένος. Ο πραγματικός ποιμένος καταρχάς είναι αυτός που νυχθημερών προσεύχεται και με αγώνες προσωπικούς προς τον Θεό Πατέρα, προς τον Χριστό δηλαδή, φροντίζει για το ποιμνιό του. Πραγματικός ποιμένος είναι αυτός ο οποίος νυχθημερών αγωνίζεται με πόνους, με αγωνίες, με προσωπικό αγώνα. Γιατί ο ποιμένας πρέπει να έχει καλή σχέση με τον αρχιποιμένα που είναι ο Χριστός. Δηλαδή ο αρχιερεύς έχει πάνω από αυτόν τον μέγα αρχιερέα που είναι ο Χριστός. Και δεν το θεωρώ τυχαίο αυτό το γεγονός, αυτό το φαινόμενο που συμβαίνει εδώ στον χώρο που βρίσκουμε τον τελευταίο 1,5 χρόνο, η κίνηση του μεγάλου αρχιερέα. Είναι σαν να γίνεται σεισμός. Έχει περίπου 11 μήνες συνεχόμενους εδώ. Νιώθω ότι πραγματικά οι ποιμένες, ως τώρα, χρόνια πολλά, δεν βαδίζουν όπως θέλει ο Θεός, πρωτίστως οι ποιμένες. Όταν οι ποιμένες δεν ζουν αυτήν την πραγματική, την αληθινή ζωή του Χριστού, είναι λογικό ότι τα πρόβατα θα αρχίσουν να απομακρύνονται, να χάνονται. Και αν οι εκκλησίες μερικές φορές που λέγαμε τα τελευταία χρόνια γεμίζανε, δεν είχαν επίγνωση και δεν έχουν επίγνωση άνθρωποι. Η αλήθεια είναι μία, ότι οι χριστιανοί και μάλιστα εμείς οι Ορθόδοξοι είμαστε ακατήχητοι. Τι σημασία έχει να γεμίσει η εκκλησία? Σημασία έχει να είμαστε με επίγνωση μέσα στην εκκλησία. Εγώ κάποτε είπα εδώ και χρόνια, πριν 5 χρόνια, 6, σε κάποιον, και το ξέρετε αρκετοί, ότι αν με ρωτήσει προσωπικά πόσους ανθρώπους θέλω, εγώ όταν έκανα μια λειτουργία, μια αγρυπνία, μια λειτουργία, πόσους θέλω να είναι μέσα, είπα 4-5 άτομα το πολύ. Έτσι αναποβόμουν. Αν με ρωτούσατε δηλαδή πραγματικά και ειλικρινά πόσους ήθελα, το ξέρετε. Έχω πει μόνο τον ψάλτη, κανέναν άλλο. Δηλαδή για το δικό μου ποίμνιο, για τους δικούς μου ανθρώπους, γιατί ένιωθα ότι ακόμα και εγώ που κάνω αυτό τον αγώνα και την προσπάθεια και έχω την αγάπη μου προς τον Θεό και στους ανθρώπους, οι άνθρωποι ζουν ηλιστικώς. Πηγαίνω στην εκκλησία, πάμε και μας έχουν ξεζουμίσει τα ιδιωτικά. Δηλαδή το μυαλό μας, η ψυχή μας, η καρδιά μας δεν είναι στον Θεό. Και μάλιστα ο Χριστός μας προτρέπει. Όταν έχεις κάτι με τον αδερφό σου, που όλοι μας πλέον έχουμε πολλά ο ένας με τον άλλον, μας βαραίνουν κακές σχέσεις, δεν έχουμε αγάπη. Ο Χριστός λέει πότε θα αφήσει το δώρο σου στο ναό, έξω τον ναό, πήγαινε να συμφιλωθείς με τον αδερφό σου και μετά να προσφέρεις το δώρο αυτό στο Θεό. Είτε λέγεται το πρόσφορο, είτε λέγεται η λαμπάδα, είτε λέγεται το κινδύαμα ή το νάμα. Και μεθαύριο, την καθαρά Δευτέρα, ο προφήτης Ισαΐας μας τα λέει ξεκάθαρα και είναι πολύ σκληρά τα λόγια του. Συγχαίρομαι τις προσευχές σας, συγχαίρομαι τα θυμιάματά σας. Δεν θέλω καμία θυσία και προσφορά, διότι είστε γεμάτοι από αδικίες, από κακίες. Πρέπει να αποκαταστήσετε τη σχέση με τον συνάνθρωπό σας. Δεν θα αναπτύξω εγώ το κεφάλι του Ισαΐα, τη Δευτέρα, πρώτο Θεός, όποιος θέλει, ας διαβάσει ή ας ακούσει προσεκτικά τι λέει ο προφήτης Ισαΐας. Και αν με ακούσετε, τα αγαθά της γης φάγεσαι. Εάν δεν με ακούσετε, μάχαιρα κατέρεστε, το γάρ στόμα Κυρίου ελάδει στα ταύτα. Θα μας περάσει από μαχαίρι. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Τα λέει ο προφήτης Ισαΐας και η εκκλησία μας, και καλώς έπραξε, τα έβαλε και το έβαλε ως πρώτο ανάγνωσμα. Να τα ακούν όλοι οι χριστιανοί. Αλλά εμείς τι κάνουμε την καθαρά Δευτέρα? Ξεκινάμε με καναβάλια, με φαγοπότια, τα είχαμε είναι καθαρή Δευτέρα και δεν τρώμε κρέατα, τα φάμε καλαμάρια, κταπόδια, γαρίδες,
Ας πω και αυτά τα τρώνε μόνο οι χριστιανοί. Οι περισσότεροι που θα πηγαίναν έξω να γλωτοκοπήσουν και να πετάξουν χαρταετούς και να γιορτάσουν τον καρνάβαλο, που τι είναι αυτά, ιδεολογικά έθιμα. Και ξεκινάνε αυτά και ξεκινούσαν την πρώτη μέρα της Αρκωστής. Πώς να παντέχεται ο Θεός με ένα τέτοιο τρόπο ζωής? Δηλαδή, δεν μπορούμε να απειλούμε δύο κυρίους, πηγαίναμε στην εκκλησία, αλλά η ζωή μας ήταν ένα καρναβάλι όμως. Και τώρα μας ενοχλούν οι μάσκες. Όχι, ο Θεός το παραχώρησε, αυτό όλο που γίνεται, για να νιώσουμε τι σημαίνει διάβολος. Αφού τόσα χρόνια θέλατε να τον υπηρετείτε, εγώ θα αποχωρήσω, γιατί αυτή την πληροφορία εγώ άκουσα εδώ πέρα, στο διάστημα που ξεκίνησε ο Μέγας Αρχιερέας. Έχω φύγει απ' έξω. Η αλήθεια είναι σκληρή και όποιος θέλει να καταλάβει τι γίνεται έξω, έφυγε ο Χριστός. Μάλλον τον διώξαμε. Το αν θα επανέλθει στη ζωή μας ο Χριστός, αυτό εξαρτάται από εμάς. Και αυτά που λένε ότι πρέπει να κάνουμε τα εμβόλια για να μπούμε στην κανονική ζωή, για να μπούμε στην πραγματική κανονική ζωή, πρέπει να μετανοήσουμε για να επανέλθει η χάρις πάλι και να ζήσουν οι άνθρωποι τουλάχιστον ανθρώπινα και μακάρι και χριστιανικά. Και για μένα είναι πραγματικά μια μεγάλη απόδειξη για τους σεισμούς που γίνονται στη Θεσσαλία, ότι το καρναβάλι που γινόταν Τύρναβο, Ελασσόνα, σε αυτές τις περιοχές ήταν εσχρόν εστίν και λέγει. Ακόμα και οι πιο προχωρημένοι αισθανόντουσαν άβολα. Είτε τα βλέπανε, είτε τα ακούγανε, διονυσιακά όργια ήταν το καρναβάλι. Και με ρωτάνε εκεί γιατί κινείται ο Μέγας Αρχιερέας σαν να γίνεται σεισμός. Λέω για τα καλά μας έργα. Το είπα ειρωνικά. Και όταν ήρθε ένας αστυνομικός, ο τελευταίος που ήρθε να ελέγξει, όχι μάλλον να ελέγξει, ήταν σίγουρος ότι συμβαίνει αυτό το γεγονός, να καταγράψει σε ένα βίντεο τον Μέγα Αρχιερέα που κινείται, γιατί του ζητήσαν κάποιοι άνθρωποι για να σταλεί στη Ρωσία. Και επειδή είναι στην περιοχή της Μέγας της Λαύρας, ήρθε ο άνθρωπος, πίστευε ότι το γεγονός είναι αληθινό και ήρθε απλά να αποδώσει την τιμή στον Μέγα Αρχιερέα και ήρθε και κατέγραψε αυτό που είδε. Είπε ποιο επισάκι είναι, Αγία Τριάδα Κοβάτας, και συμβαίνει αυτό το γεγονός εδώ και 11 μήνες περίπου. Και όταν μπήκε μες στο ιερό, σύστηκε ο Μέγας Αρχιερέας τόσο δυνατά που όταν το είδα κι εγώ, δηλαδή ένιωσα ένα δέος. Ήταν τόσο δυνατό το κούνημα της πόρτας του Μέγα Αρχιερέα που και ο ίδιος, που λέω Γιώργο, λέω δεν ξέρω εγώ πρώτα, ίσως βλέπω αυτό το γεγονός τόσο δυνατό, δηλαδή να γίνεται, να σύγεται η πόρτα. Και την επόμενη μέρα έγινε αυτός ο μεγάλος σεισμός που με επίκεντρο εκεί που γινόταν αυτά τα έσχη στην περίοδο αυτήν του καρναβαλιού. Και εγώ να κατάγομαι από την περιοχή των Δικάλων που από εκεί 40 χιλιόμετρα απόσταση είναι και πραγματικά μέχρι και σήμερα που μιλάμε σύεται αυτός ο τόπος και έχουν γίνει μεγάλες καταστροφές. Για μένα ένα σημείο που με ρωτάνε κάτι γιατί, για ποιο λόγο να συμβαίνει. Πάντως δεν είναι καλό το τι σύεται και για μένα είναι και κάτι πιο μεγάλο, πιο βαθύ. Δεν είναι μόνο το τι σύεται και θα γίνουν σεισμοί. Για μένα ότι σύεται ο Μέγας Αρχιερέας σημαίνει ένα πράγμα. Ότι πλησιάζουμε στις έσκατες μέρες που ο Μέγας Αρχιερεύς θα κρίνει τον κόσμο όλων για την ζωή την οποία ζούμε. Αυτός θα κρίνει όλον τον κόσμο. Και γι' αυτό ήδη μας προειδοποιεί, όχι ότι θα έρθουν μόνο άσχημα πράγματα, αλλά εγώ για τα έργα σας θα σας κρίνω, γιατί πρώτοι εσείς με κρίνατε όταν ήρθα να σας σώσω. Γιατί εγώ ήρθα στη γη όχι να σας κρίνω αλλά να σας σώσω, και εσείς με κρίνατε και με καταδικάσατε και με σταυρώσατε, και όμως εγώ σας δίνω 2.000 χρόνια το έλεος μου, αλλά εσείς συνεχίζετε να είστε αμετανόητοι. Σας προειδοποιώ ότι εγώ θα έρθω τώρα ως κριτής, και δεν είναι τυχαίο ότι
όλη αυτή η οικονομική ακαταστασία που γίνεται στον πλανήτη από το 2008 την έχουν ονομάσει κρίση. Για να μην έρθω και σας ενθυμίσω με λεπτομέρειες για τον προφήτη Δανιήλ που λέγεται μέσα στις γραφές που ο ίδιος ο Χριστός τον αποκαλεί, τον Δανιήλ, ότι είναι αυτός ο οποίος λέει ότι στις έσχατες μέρες θα έρθει το θέλημα της ερημώσεως, και εκεί οδηγούμαστε στην ερήμωση των πάντων. Για να έρθει ο Άγιος Νίπωνος Κωνσταντιανής μετά από πολλά χρόνια, με το 518 περίπου, για να του δείξει ο Θεός με θαυμαστό τρόπο τη μέλουσα κρίση. Και του δείχνει λεπτομέρειες στη ζωή του, που είναι ένας μεγάλος Άγιος, ο Άγιος Νίπων Κωνσταντιανής. 1500 χρόνια πριν από εμάς. Και του δείχνει ότι θα κόψει τον 8ο αιώνα στη μέση. Έτσι του λέει για τις αμαρτίες τις φοβρές των ανθρώπων. Θα δώσει εντολή στον Αρχάγγελο Μιχαήλ να κόψει αυτόν τον αιώνα στη μέση. Ο μεσασμός του 8ου αιώνος κατά των Αγίων από το 5508 που είναι ο Αδάμ είναι 1992. Δεν το θεωρώ καθόλου τυχαίο το 1992, ένα έτος τυχαίο καθόλου. Γιατί έχουμε την κοίμηση του Αγίου Πορφυρίου, την κοίμηση του Αγίου Ιακώβου, του Αγίου Παϊσίου και άλλων Αγίων. Δηλαδή ο Θεός σαν να λέει ότι λίγο πριν ξεκινήσω να ταραβουνάω τον κόσμο, θα σας στείλω αυτούς τους μεγάλους Αγίους να σας δείξουν το φως, την αλήθεια, να σας δείξουν το δρόμο. Και πραγματικά αυτοί οι μεγάλοι Άγιοι ήταν το στήριγμα όλου του Ορθοδόξου κόσμου και όχι μόνο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ξέρει, να μην έχει ακούσει για τον Άγιο Προφύριο, για τον Άγιο Παϊσίο, για τον Άγιο Άκουφο, ειδικά για τον Άγιο Παΐσιο που έχει πει πολλά για αυτές τις μέρες που ζούμε. Υπάρχει ελπίδα, Γέροντα? Η ελπίδα είναι ο Χριστός, όπως είπα από την αρχή, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πρέπει να μετανοήσουμε όπως η Νινεβή ήταν για να κατασταθεί και όμως πίστεψαν στο κήρυγμα του Ιωνά και ο Θεός άλλαξε τη γνώμη του. Δεν κατέστρεψε την Νινεβή. Πιστεύω στα λόγια του Αγίου Παϊσίου που είπατε ότι οι Έλληνες κάποια στιγμή θα φοβηθούν με αυτά που θα συμβούν και κάποια στιγμή πολλοί Έλληνες περισσότεροι θα μετανοήσουν και ο Θεός θα αλλάξει για τους Έλληνες στάση. Μέχρι τώρα δεν έχουμε αλλάξει. Να περιμένουμε να γίνουν και άλλα πράγματα πιο τρομακτικά, να έρθουμε σε πιο δύσκολη θέση. Το απεύχομαι αυτό, αλλά δυστυχώς το προκαλούμε μόνοι μας. Θέλουμε να συμβούν και άλλα πράγματα για να αλλάξουμε στάση. Ένας δρόμος υπάρχει. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ο Θεός μας τα έδωσε όλα, αλλά εμείς αντί να τον δοξάζουμε και τον ευχαριστούμε, είμαστε αχάριστοι και παίρνουμε άλλη τροπή στη ζωή μας και μετά αναγκάζει τον Θεός να έρει τη χάρη του, να μας στερεί τα αγαθά, την καλή αυτή ζωή που αυτός μας την έδωσε και μετά μας βλέπει που πέφτουμε σε μία άθλια κατάσταση και μας λυπάται και λέει ο Θεός δεν ξέρει τι να κάνει με τον άνθρωπο. Του δίνει τα αγαθά, ξεφεύγει, του τα στερεί, τον βλέπει σε αθλία κατάσταση. Να μας ελύσει ο Θεός, αλλά πρέπει να το ζητήσουμε μέσα στο έλεος του ειλικρινώς. Το ότι πηγαίναμε παλιά στις εκκλησίες και τώρα δεν πάμε, δεν μας έλεγε πως είμαστε στην εκκλησία. Εγώ αυτό που πιστεύω και αυτό που νιώθω είναι ότι ο Θεός έκλεισε τις εκκλησίες. Δεν τις έκλεισε ο διάολος οι άνθρωποι. Ο Θεός παρακόρησε το κακό, σου λέει που υποκριτικός μπαίνετε στις εκκλησίες, δεν είστε ειλικρινείς. Το πρώτο πράγμα που μας βαρύνει όλους δεν έχουμε αγάπη μεταξύ μας. Όταν βγαίνει ο ιερέας, πού βγαίνει ο ιερέας, στην ωραία πύλη. Γι' αυτό και εσύ είσαι ο μέγας αρχιερέας, γιατί εκεί ο μέγας αρχιερέας πάντα είναι, γι' αυτό και είναι στην ωραία πύλη ο μέγας αρχιερέας. Και τι προτρέπει τον κόσμο όταν βγαίνει ο ιερέας, που ο Χριστός στην ουσία είναι. Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθεται. Ούτε φόβου Θεού έχουμε, ούτε πίστη έχουμε, ούτε αγάπη έχουμε. Τι να προσέλθουμε, πάμε μικροί μεγάλοι να κοινωνήσουμε χωρίς να ξέρουμε πού πάμε. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει και πολλοί αρρωσταίνουν και πεθαίνουν όταν αναξίως προσέρχονται στο Άγιο Ποτήριο. Είναι φωτιά ο Χριστός.
Και ο Θεός τα έφερε έτσι τα πράγματα, μπας και συνέλθουμε ότι η Εκκλησία δεν είναι το κτίριο, ο ναός με τις αγιογραφίες που λέει ο Λέος. Η Εκκλησία είναι ο Χριστός και εμείς είμαστε το πίμνιο. Αυτός είναι η αρχή και το τέλος. Αυτός είναι ο πατέρας, ο αδερφός, ο φίλος. Έτσι πρέπει να δούμε τον Χριστό. Δεν είναι η χή ο Χριστός αυτή τη σχέση που έχουν οι εργοδότες που πληρώνουν τους υπαλλήλους και τους εργάτες. Ο Χριστός είναι αγάπη. Μας έχει φίλους, αδερφούς, παιδιά του. Είμαστε οι του Θεού συντηρονόμοι του Χριστού. Είναι αδερφός ο Χριστός. Αλλά δεν έχουμε δει έτσι τον Χριστό. Και ο Άγιος Πορφύριος κάποτε και υπάρχει και ηχητικό το μήνυμά του. Βρε, σας έχω φίλους, βρε, δεν το καταλαβαίνετε, δεν θέλω να με φοβάστε, δεν θέλω να με βλέπετε σαν το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Δεν κρατάω την κόλλα στο χέρι, βρε, σας έχω φίλους, σας αγαπώ, θέλω να χαίρεστε τη ζωή μαζί μου. Εμείς φίλοι μου είστε. Αν το καταλάβουμε ότι ο Χριστός είναι φίλος μας, θα αλλάξει όλος ο κόσμος. Θα είναι μία περίοδος αυτή που ζούμε, κακή ανάμεση, ένας εφιάλτης που έζησε η ανθρωπότητα γιατί δεν πηγαίναμε καλά. Αυτή είναι η λύση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να κάνουμε τον Χριστό πάλι φίλο μας. Δεν τον είχαμε φίλο μας. Πηγαίναμε στις εκκλησίες χωρίς όμως να νιώθουμε ότι ο Χριστός είναι φίλος μας.